επανέρχονται μόνο έπειτα από μία περίοδο ημερών. Δικαιώνονται και μέσα στην ψυχή των εορταστών. Ιδού πως το εννοώ. Εμιμήθης τον μάρτυρα, εζήλευσες την αρετή του, ακολούθησες τα ίχνη της φιλοδοξίας του, τότε και χωρίς να τελείται η μνήμη του μάρτυρος, συ ετέλεσας την εορτή του μάρτυρος. Διότι τιμή του μάρτυρος είναι η μίμησης του μάρτυρος. Όπως δηλαδή όσοι πράττουν το κακόν, ακόμα και μέσα εις την εορτή, μένουν έξω προς την εορτή και ξένοι, έτσι και όσοι επιδιώκουν την αρετή, χωρίς να είναι επανήγυρης, έχουν εορτή. Διότι η εορτή συνίσταται εις την καθαρότητα της συνειδήσεως. Αυτό και ο Παύλος ήθελε να δηλώσει με τους λόγους του, ώστε εορτάζομεν μίαν ζήμη παλαιά κακίας και πονηρίας, αλλά ζήμη ειλικρινίας και αληθείας. Έχουν οι Εβραίοι τα άζημά τους, έχουμε και εμείς. Αλλά τα δικά τους άζημα είναι από αλεύρι. Τα δικά μας αποτελούν η καθαρότηση του βίου και η ζωή απαλλαγμένη από κάθε κακία, ώστε όποιος διατηρεί τη ζωή του καθαρά από καθαρσία και κοιλίδα, εορτάζει καθημερινώς και πανηγυρίζει πάντοτε, ακόμη κι αν δεν είναι η μέρα της εορτής και αν δεν ευρίσκεται πλησίον του βωμού του μάρτυρος, αλλά παραμένει στο σπίτι του. Είναι δυνατόν να επιτελεί και μόνος του κανείς την εορτή των μαρτύρων. Δεν τα λέγω αυτά για να μην ερχόμεθα εις τους τάφους των μαρτύρων, αλλά για να ερχόμεθα η συνάντησή των με την πρέπουσα προθυμία και όχι μόνο κατά τα σημέρα της εορτής των, αλλά και πέραν αυτών των μαρτύρων των ημερών, να προσφέρομεν την ιδία ανευλάβεια. Ποιος δεν θα θαυμάσει τη σημερινή συνάθρησή μας, το λαμπρό αυτό θέατρο, τη θερμή αγάπη, τη φλογερά διάθεση, τον ασυγκράτητο πόθο. Ολόκληρη η πόλη έχει μεταφερθεί εδώ και ούτε το δούλο τον κράτησε ο φόβος του Κυρίου του, ούτε το πτωχό η ανάγκη της στόχιας του, ούτε το γέροντα η αδυναμία της ηλικίας του, ούτε τη γυναίκα η ασθένεια του φίλου της, ούτε το πλούσιο η έπαρση του πλούτου του, ούτε τον άρχοντα η αλαζονία της εξουσίας. Όλα αυτά τα αναφερόμενα εμπόδια τα φέρεσε από τη μέση ο πόθος των μαρτύρων και ήρκησε εδώ δεμένο σε αυτή την αλυσίδα τόσο μεγάλο πλήθος. Κάματε τη νύχτα ημέρα με ιερές ολονυχτίες. Μη μεταβάλλετε λοιπόν και την ημέρα του μάρτυρος σε νύχτα με μέθη και κρεπάλι και τραγούδια απορνικά. Εάν θέλεις να εντρυφάς και να απολαμβάνεις την εορτή του μάρτυρος, παράμενε στον τάφο του μάρτυρος. Χύσε πηγάς δακρύων εκεί. Σύντριψε τη διάνοιά σου. Πάρε ευλογία από τον τάφο και μη σε πταλείψανα. Λαβών αυτήν, αφού λάβεις αυτή την ευλογία, σαν συνήγορο μαζί με τις προσευχές, μένε διαβάζοντας τα αθλήματα και τα αδραγαθήματα
των Αγίων. Αγκάλιασε τα γυαλίψανα. Δεν είναι τα οστά μόνο των μαρτύρων, αλλά και οι τάφοι τους και οι λάρνακες, πολλοί πηγάζουν ευλογία. Λάβε Άγιον Έλεον και κατά χρυσόν σου όλο το σώμα, τη γλώσσα, τα χείλη, το τράχυλο, τους οφθαλμούς, και ουδέποτε θα πέσεις σε κανένα ναυάγιο αμαρτήματος. Το λάδι της ευωδίας μας θυμίζει τα ανδραγαθήματα των μαρτύρων και διώχνει κάθε αμαρτία και κατέχει με πολλή υπομονή και μένει στην ψυχή και διορθώνει της ψυχής τα αμαρτήματα. Τον Αγίον μας τη μνήμη εορτάζοντας, ας μιμούμεθα το Θείο των Αγίων. Αμήν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Συνδώσω καθάπερο Ιούδας, παροσοχιστής ομολογός, εμπιστή μου, Κύριε, αντί βασιλείας σου.